Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Παρακολουθείτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Πατρίδας για σήμερα Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου. Στους δρόμους βγήκαν σήμερα οι ένστολοι και πραγματοποίησαν δυναμική κινητοποίηση διαμαρτυρώμενοι για τις νέες σχεδιαζόμενες περικοπές μισθών και επιδομάτων, ενώ για μια ακόμη φορά μετέφεραν την αγωνία τους για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθώς και το συνταξιοδοτικό. Οι ένστολοι, των οποίων η πορεία ξεκίνησε από την αστυνομική διεύθυνση Χίου και τερματίστηκε στην περιφέρεια, κατέθεσαν έγγραφα τους λόγους διαμαρτυρίας τους στα γραφεία του Υπουργού Ναυτιλίας Κωστή Μουσουρούλη και βουλευτή του Πασόκου Κωστή Τριαντάφυλλου, καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, όπου επέδωσαν το ψήφισμά τους στον Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γανιάρη. Κατά τη διάρκεια της πορείας, τα σώματα ασφαλείας διαδήλωσαν με κυριότερο έλτημα να δοθεί λύση στο ζήτημα της συνεχόμενης περικοπής των μισθών, που τους δημιουργεί πλέον βιοποριστικό πρόβλημα, όπως ανέφεραν μεταξύ άλλων στην πορεία τους. Εξαθλιώνουν τις ζωές μας, μας πηγαίνουν κάτω από τη γη. Ήδη μας έχουν μειώσει σαν υποτίθεται δημόσιους υπάλληλους, εγώ προσωπικά 4.000 ευρώ, άλλος 3, άλλος 2, κάποιοι έχουμε μειώσεις και τώρα με το ειδικό μισθολόγιο που ακούγονται στον κόσμο σε ειδικά μισθολόγια πιστεύω ότι εμείς είμαστε ειδικά αμοιβόμενοι. Είμαστε οι πιο πενιχρά αμοιβόμενοι. Προσπαθούν να μας ρίξουν ακόμα πιο κάτω. Από εδώ σήμερα δείχνουμε στον κόσμο της Χίου τον δρόμο για τον αγώνα. Δείχνουμε στον κόσμο της Χίου τον τρόπο της αντίστασης. Καλούμε τον εργαζόμενο, τον συνταξιούχο, τον φοιτητή, τον αγρότη, τον ναυτικό να συνταχθεί μαζί μας. Να βγει από το σπίτι του. Να σταματήσει να ακούει τα πουλημένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τους δίθεν σωτήρες μας που μας ζητούν σήμερα να βάλουμε για μια ακόμα φορά πλάτη. Για να σώσουμε την πατρίδα μας. Ζητάμε από τον κόσμο να μας συμπαρασταθεί και να αντισταθεί μαζί μας. Σε μια προσπάθεια της ελληνικής πολιτείας να διαχωρίσει τους ένστολους από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο, προσπαθούν να μας κάνουν να φανούμε ότι είμαστε εργαζόμενοι, ειδικά αμοιβόμενοι. Αυτό είναι ένα τεράστιο ψέμα. Μας εξαπάτησαν για μια ακόμα φορά όταν προεκλογικά, όταν προεκλογικά μας δήλωσαν ότι δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να μειωθούν και άλλο οι μισθοί μας. Πέρα από πολιτικές σκοπιμότητες και πολιτικές ταμπέλες, όλοι ενωμένοι αυτή τη στιγμή πρέπει να σταθούμε απέναντί τους. Με τα σημερινά ανακοινωθέντα μέτρα, τα οποία είναι προς συζήτηση, η σύνταξή μας θα περιέλθει περίπου στα μισά. Μας έχουν κόψει το 20% στους συνταξιούχους από 60 ετών και άνω, το 40% στους 60 και κάτω. Οπότε τώρα με τις περικοπές αυτές θα πάμε κατά το ίμιση σύνταξη. Εν τω μεταξύ, όπως συζητείτε, θα κόψουν ένα έως 30% στο ΕΦΑΠΑΞ. Επίσης, στην υγεία, το ΕΟΠ, δεν μπορούμε να πάρουμε τα φάρμακά μας σαν συνταξιούχοι, δεν μπορούμε να πάμε στους γιατρούς. Είμαστε γεννητός λαός, αλήθεια ο έπεφος. Δείτε, να δείτε, πού μας οδηγείτε. Δείτε, να δείτε, πού μας οδηγείτε. Πάμε και δικαιωθούμε και αύριο θα έρθουμε. Πάμε και δικαιωθούμε και αύριο θα έρθουμε. Η δύναμη είναι μία. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Όσο έχει το σκανάρα δεν προσφέρουμε. Καλό κουράγιο. Ευχαριστώ. Οι μεγάλες περικοπές, τακτός έδρας, βραδινά, πενθήμερα και γενικά δεν μπορούμε πλέον καν να επιβιώσουμε.
Και ποια θα είναι η επόμενη κινήση σας, με ποιους άλλους τρόπους θα διαμαρτυρηθείτε? Αυτό θα βγουν τα σωματεία μας, θα κρίνουν, θα μας ενημερώσουν και ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Θεωρείτε ότι ο υπουργός μας ή ο βουλευτής μπορούν να δώσουν άμεσα λύση? Δεν ξέρω αν είναι ο υπουργός μας, ο αρχηγός μας το άμεσο κράτος. Πάντως πρέπει να ληφθούν άμεσες λύσεις, γιατί πλέον δεν μπορούμε να ζήσουμε. Είναι θέμα επιβίωσης. Πολύ απλά. Τυχείο επισκέφτηκε σήμερα ο Γιώργος Νικητιάδης, υπεύθυνος κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός τουρισμού, προκειμένου αφενός να δει τις συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς της 18ης Αυγούστου και αφετέρου να σχεδιάσει την ανασύσταση του ΠΑΣΟΚ για το Βόρειο Αιγαίο. Ο κύριος Νικητιάδης επισκέφτηκε το χωριό της Βέσσας, όπου είχε απευθείας συναντήσεις με τους παρέδρους των οικισμών που επλήγησαν, καθώς και με εκπροσώπους των μαστιχοπαραγωγών, των μελισσοκόμων και των κτηνοτρόφων, όπου εξέτασαν τα προβλήματα ζητώντας τη στήριξη της πολιτείας. Ο υπουργός που έχουμε στοιχείο εδώ είναι απόν. Λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, ευθαρσός να με πάρεις δυο φορές στην τηλεόραση και να με δείξεις πού είναι ο κύριος υπουργός ναυτιλίας. Μία δήλωση δεν έκανε. Και παίρνω το αντίστοιχο παράδειγμα στην Κρήτη, στη Βιάνο, του Μανώλη του Κεφαλογιάννη. Έκανε παρέμβαση στη Βουλή. Γιατί δηλαδή να πούμε? Αυτός έχει μεγαλύτερα προσόντα. Εμείς είμαστε, να πούμε, τι είμαστε? Τούρκοι και είμαστε. Να σας πω λοιπόν ότι και με την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν δύο παρεμβάσεις μεγάλες. Και πραγματικά εγώ χαίρομαι, γιατί με πρωτοβουλία του Κώστα και έχει την πλήρη καθοδήγηση και ευλογία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ σε αυτήν την κατεύθυνση. Η μία είναι να βρούμε όλα τα προγράμματα μέσα από τα οποία μπορεί να βοηθηθεί σε βάθος χρόνου αυτή η ιστορία, έτσι ώστε να υπάρξει αποκατάσταση μετά από ένα διάστημα. Η δεύτερη, που είναι και επίσης σημαντική, είναι το γνωστό Ταμείο Αλληλεγγύης, που έχει κάνει και ειδική σύσκεψη στην Κομισιόν στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Επιτροπή στην Αθήνα. Και εκεί πιστεύω ότι πολύ πιο γρήγορα και πρέπει να δραστηριοποιηθούμε κιόλας, γιατί υπάρχει ένα όριο χρονικό. Αμέσως μετά, ο κύριος Νικητιάδης, συνοδευόμενος από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κώστα Διαδάφυλλο και τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Ηλία Κλισά, παραχώρησαν συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκεί ιεραρχήθηκαν οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν, με σημαντικότερα τα αντιπλημμυρικά έργα, καθώς βρισκόμαστε ήδη μία ανάσα πριν τον Οκτώβρη. Οι αποζημιώσεις των πληγέντων αποτελούν το δεύτερο σημείο, με τον υπεύθυνο του ΠΑΣΟΚ να εμφανίζεται αισιόδοξος, καθώς υπάρχουν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ανακουφίσουν τους πληγέντες. Παράλληλα, αναφερόμενος στο θέμα κήρυξης ή όχι της Χίου ως πυρόπληκτη περιοχή, τόνισε ότι αυτό έχει να κάνει μόνο με τη διαδικασία της ταχύτερης ενεργοποίησης των μηχανισμών και όχι με την ουσία του θέματος, που είναι οι αποζημιώσεις, καθώς αυτές θεωρούνται δεδομένες. Στην πολιτική πρέπει να ξέρεις ότι οπωσδήποτε πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική, να ψάξουμε, να δούμε τα λάθη μας, ακόμα από αυτούς που θα ακούσεις πράγματα που δεν τα λένε κι άλλοι. Αλλά πρέπει να πηγαίνουμε και στο διατάφτα. Η πολιτική σημαίνει, εντάξει, κάναμε αυτά, πώς τα διορθώνουμε? Τα διορθώνουμε και προχωράμε. Αυτό σημαίνει η πολιτική, και εγώ ευελπιστώ ότι πολύ γρήγορα θα κληθεί το ΠΑΣΟΚ ξανά, εφόσον τα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Γιατί μέχρι στιγμής κάνουμε μερικά από αυτά και δεν είναι εύκολο το τοπίο. Και θα σας πω μόνο τούτο για το τοπίο. Για μένα, ας πούμε, που είμαι ΠΑΣΟΚ πάρα πολλά χρόνια, είναι δύσκολο να κινηθώ πολιτικά όταν βλέπω μπροστά μου τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής, τον φασίστα δηλαδή, αγκαλιά με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον υποτιθέμενο αριστερό δηλαδή, να διαδηλώνουν υπέρ των αστυνομικών, που το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που αποκατέστησε πρώτο την σχέση του με τον ελληνικό λαό. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο τοπίο, στο οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο να κινηθείς, να καταθέσεις τον πολιτικό σου λόγο, να πείσεις εύκολα. Είναι μια πολύ ρευστή κατάσταση, πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα αρχίσει να καθαρίζει το τοπίο, πολύ γρήγορα θα σταματήσουν οι λαϊκισμοί, ο συναισθηματισμός, πολύ γρήγορα ο κόσμος θα αρχίσει να καταλαβαίνει τι πραγματικά συμβαίνει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε πάρα πολλά λάθη. Το υπόλοιπο της μέρας θα έχω συναντήσεις με τους μαστιχοπαραγωγούς, με εκπροσώπους των φορέων του τουρισμού. Θα συναντηθώ με τον Δήμαρχο, με τον Αντιπεριφερειάρχη, προκειμένου να ακούσω και να
ξεκαθαρίσουμε ακόμη περισσότερο, παρά το γεγονός ότι λίγο πολύ εμείς έχουμε καταλήξει και ήδη οι ενέργειες που γίνονται από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για τα ζητήματα που έχουν προκύψει από τις πυρκαγιές είναι λίγο πολύ ξεκαθαρισμένα. Θα σας πω πολύ συγκεκριμένα ότι δραστηριοποιούμαστε και αυτό προέκυψε και σήμερα από τη συζήτηση στην κατεύθυνση να διασφαλιστεί όσο πιο άμεσα γίνεται η χρηματοδότηση που πρέπει να υπάρξει στις μελέτες που μπράβο στο Δήμο που ήδη τις έχει στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας τους για τα αντιπλημμυρικά έργα, που τονίζω και αυτό μας είπαν και οι άνθρωποι που συναντήσαμε σήμερα και από την εμπειρία μου, γιατί έρχομαι και εγώ από μια περιοχή που δυστυχώς υπήρξε θύμα των πυρκαγιών για πολλά χρόνια τώρα και με μεγάλες πυρκαγιές, μεγάλες καταστροφές. Τα αντιπλημμυρικά λοιπόν έργα είναι το πρώτο που πρέπει να κοιτάξουμε για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα πλημμυρίσουν χωριά, δεν θα έχουμε πολύ περισσότερες καταστροφές. Υπάρχουν κάποια ζητήματα με τους μελισσοκόμους. Πολλοί μελισσοκόμοι έχουν χάσει τις κυψέλες τους, έχουν καταστραφεί τα μελίσια τους και γίνεται και εκεί μια σημαντική προσπάθεια από το Δήμο και την Περιφέρεια, έτσι ώστε να υπάρξει χρηματοδότηση για να έρθει το υλικό που θα τους βοηθήσει να ανταποκριθούν στο πρόβλημα που υπάρχουν, να μην έχουν άμεσα τα μελίσια τους. Εξ όσων γνωρίζω, το θέμα της κήρυξης πυροπλήκτου μιας περιοχής άπτεται της περιγραφής του νόμου που, όπως έχει σήμερα, δεν βοηθάει προκειμένου να κηρύξουμε την χιοπυρόπληκτη. Γίνονται όμως προσπάθειες για να ξεπεραστεί αυτό το νομοθετικό ζήτημα. Ξαναλέω ότι εξ όσων γνωρίζω, για να κηρυχθεί μια περιοχή πυρόπληκτη πρέπει να έχεις σπίτια καμένα και απώλεια ανθρώπων. Ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι μεγάλες συνέπειες που υφίσταται ηχείως δεν είναι αντίστοιχες σε περιοχών που είναι πυρόπληκτες. Γίνεται μια προσπάθεια και σε αυτήν την κατεύθυνση, δεδομένου ότι με το που θα κηρυχθεί πυρόπληκτη περιοχή, εκείνο που διασφαλίζεται είναι η ταχύτερη ενεργοποίηση των μηχανισμών εκείνων που πρέπει να προχωρήσουν. Αναφορικά τώρα με τη σύσταση του κόμματος, ο κύριος Νικητιάδης πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με στελέχη του κόμματος, ενώ εστιάστηκε στη ρευστή πολιτική κατάσταση αλλά και στο πολιτικό κόστος που πλήρωσε το κόμμα προκειμένου να προτάξει τη σωτηρία της Ελλάδος. Μετά τη Χίο, ο υπεύθυνος του κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ θα επισκεφτεί και άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Έτοιμα να υποδεχτούν τώρα μαθητές και εκπαιδευτικούς είναι τα σχολεία της Χίου, με τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Νίκο Νύχτα να μεταφέρει τον αγώνα δρόμου που κάνει ο Δήμος προκειμένου να ανταπεξέλθει στις ανάγκες. Όλο το καλοκαίρι τα σχολεία μετατρέπονται σε εργοτάξια προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές, δήλωσε, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα μειωμένα κονδύλια για την παιδεία, γεγονός που θα φανεί εντονότερα το χειμώνα με την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης. Όλο το καλοκαίρι τα σχολεία είναι ένα εργοτάξιο, είτε αυτά τα οποία επισκευάζονται, είτε αυτά τα οποία κατασκευάζονται, αλλά και από πλευράς καθαρισμών, από πλευράς βαψίματος. Υπάρχουν συνεργεία τα οποία είναι πενταμινίτες, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή και όλο αυτό το διάστημα στα σχολεία για να προκειμένου να είτε να καθαρίσουν είτε να βάψουν εκεί που χρειάζεται. Υπάρχουν όμως και τα συνεργεία, οι εργολαβίες από ΣΑΤΑ, όπου επισκευάζουν αρκετά σχολεία στο νησί. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες βεβαίως, αλλά πιστεύω ότι μέσα στο επόμενο μήνα, ανάμιση πριν μας πιάσουν και οι βροχές, θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και νομίζω ότι θα είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση σε σχέση βέβαια και με την γενικότερη κρίση που υπάρχει και καταλαβαίνει κανείς ότι κάθε πέρσι είναι καλύτερα. Φέτος θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν έτσι χαρακτηριστικά προβλήματα στα σχολεία ή γενικά όλα έχουν κάποιες ψηλοεπισκευές? Κάποια πράγματα υπάρχει, δηλαδή κάποιο σχολείο το οποίο αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μεγαλύτερο κτηριακό πρόβλημα ή πρόβλημα επισκευαστικό σε σχέση με κάποιο άλλο? Τα μεγαλύτερα προβλήματα λύνονται μέσω τη μεγάλη εργολαβία των 230.000, η οποία είναι σε εξέλιξη, και μια άλλη 55.000, η οποία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Τα μικρότερα προβλήματα, όπως σας είπα, λύνονται από τις δικές μας δυνάμεις, ναι, από το Δήμο. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Πιστεύω δηλαδή το πρώτο κουδούνι να μας βρει σε πολύ καλή κατάσταση. Εύχομαι και αν πάλι υπάρχουν μικρά προβλήματα, αυτά εδώ είμαστε τα λύσουμε. Τα έσοδα θα συγκεντρωθούν για τον καθαρισμό και την αναδάσωση των δασικών εκτάσεων της περιοχής Λιθίου. Πανηγύρισε την Παρασκευή ο Ιερός Ναός Υψώσεως Τιμίου Σταυρού στο Χαλκιός. Ο Μέγας Εσπερινός άρχεται στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης, χωροστατούντος του Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μάρκου και η πανηγυρική θεία λειτουργία το πρωί της Παρασκευής.
Και να περάσουμε στις αθλητικές μας ειδήσεις. Πέντε παιχνίδια διεξήγησαν το Σαββατοκύριακο για το θεσμό του κυπέλου Χίου. Εύκολες προκρίσεις για τον Κανάρη και Ατρόμητο που διέστηναν με 9-0 και 6-0 τη Φάρκαινα και τη Δόξα αντίστοιχα. Νίκη για τον Ηρακλή Θημιανών που προκρίθηκε στην επόμενη φάση του κυπέλου νικώντας 4-2 την αναγέννηση του Λοποταμίου. Τα γκολ των νικητών πέτυχαν Εξίδας, Ζαμπετάκης, Μπούλης, ενώ για τους ηττημένους σκόραρε δύο φορές ο Μανιάτης. Αγχωτική νίκη πήρε ο Βαρβασιακός που με τα τέρματα των Ντεμίρη και Κουφού νίκησε με 3-1 την Ένωση για την οποία σκόραρε ο Λύρας. Τέλος, η Μικρασιατική επικράτησε δύσκολα του Λέοντα Αφροδυσίων χάρη στο τέρμα του Σκανδάλη. Και να περάσουμε στην πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Για αύριο Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου και μέτριους βόρειους ανέμους έως 5 μποφόρ. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες θα επικρατήσουν ίδιες συνθήκες με αίθριο καιρό, θερμοκρασία που θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου και διατήρηση των βόρειων ανέμων από βόρεια διεύθυνση και με ένταση μέχρι 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η απόψινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση της Πατρίδας. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.